ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξοικονομών κατοίκων, όπω επισημαίνουν οι πολιτικοί μηχανικοί που ασχολούνται με τη διαδικασία του προγράμματο. Ενδιαφερόμενοι είναι πάρα πολύ. Ε, και δυστυχώ δεν καλύπτει ο το προπολογισμό του προγράμματο. Την απέτηση που υπάρχει από πλευρά πολιτών. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για επιδότηση έω και 70% με κριτήρια το ατομικό οικογενειακό εισόδημα αλλά και την οικογενειακή κατάσταση. Τα οι χρήματα αναπεριφέρεια είναι συγκεκριμένα το να εισρέψουν όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται το σύστημα από όλους τους υποψήφιους πελάτες, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει προβλήματα γιατί δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στον όγκο των πληροφοριών που χρειάζεται. Για την είσοδο στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα εξή: η κυριότητα του ακινήτου που πρέπει να είναι κύρια κατοικία, η κωδική πρόσβαση στο τάξη η νομιμοποίηση τυχών πολεοδομικών παραβάσεων, το ενεργειακό πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση του ακινήτου, που πρέπει να είναι κατηγορία ή και χαμηλότερα. Θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό. Διευκολύνει τον κόσμο να προχωρήσετε κάποιε εργασίε που χρειάζεται, να ανακοινήσετε το σπίτι κτλ. Νομίζω είναι κάτι θετικό. Το ποσοστό τη επιδότηση υπολογίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, περιλαμβάνοντα 7 κατηγορίε. Για το μικρό εισόδημα ω 10.000 ευρώ ή οικογενειακό 20.000 ευρώ, η επιδότηση θα φτάνει το 60%. Για το μικρό έω 15.000 ευρώ ή οικογενειακό έω 25.000 ευρώ, η επιδότηση πέφτει στο 50%. Συγκεκριμένη λύση το να αναπαθμιστούν ενεργειακά κάποια ακίνητα μάλλον απευθύνεται σε πολύ λίγους οι οποίοι εν τέλει δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Γι' αυτό το Υπουργείο μάλλον θα πρέπει να σκύψει λίγο καλύτερα στο, στο πρόβλημα και να εξετάσει το ενδεχόμενο τη φοροαπαλλαγή των ιδιωτικών ακινήτων. Απαραίτητη προπόθεση είναι ενδιαφερόμενοι να κατέχουν την κυριότητα ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακινήτο. Ο προπολογισμό των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 250 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Κάθε ιδιοκτήτη μπορεί να υποβάλει. Μόνο μία αίτηση. Ενώ το πρόγραμμα ανακοινώθηκε πω από χθε είναι ανοιχτό για του ενδιαφερόμενου, μέχρι το μεσημέρι η σχετική εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί. Το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια επισημένει με ανακοίνωσή του ότι τη Δευτέρα 12 Μαρτίου στι 12 το πρωί θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολή αιτήσεων.